αντιεξουσιαστές θα τα κάνουν λαμπίκο. Λαμπίκο πού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακριβώς, Φίλιππε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα, περίπου 15 αντιεξουσιαστές, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και κρατούσαν σφυριά, εισέβαλαν ξαφνικά στο ισόγειο της Γενικής Γραμματείας του Εμπορίου, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κάνικος. Άναυδοι πάλι τους κοίταζαν, μπήκαν μέσα, άρχισαν να σπάνε μηχανήματα, ένα ATM έχουν σπάσει. Φώναξαν συστήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, ναι. Και στη συνέχεια πέταξαν άλογα φυλάδια ζητώντας να χορηγηθεί άδεια στον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Συγγνώμη, δεν υπήρχε αστυνομία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δημοσίευε Καλαμπάκα. Είναι Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εμπορίου που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μπείτε σκύλα, λέστε δηλαδή τα υπουργεία και τα αρμόδια γραφεία. Μπάστα, γυαλάστα, σπάσατε, γεια. Δεν είχαν μπει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μπαχαλάκιδε στο κράτος συνεχίζει να είναι. Κράτος μπαχαλάκιδων. Εδώ πέρα βλέπουμε το φυλάδιο, ένα από τα φυλάδια που πετάξανε οι αντιεξουσιαστές και συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Να σημειώσουμε ότι έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει καμία προσαγωγή. Άρα. Το θέμα εδώ είναι ότι πήγανε. Το θέμα είναι ο πολίτης που βρίσκεται εκεί πώς προστατεύεται. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει μέρημνα για τους πολίτες ή για τους εργαζόμενους. Που μπορεί ο καθένας να μπει μέσα για να κάνει ό,τι θέλει. Δημοσίευε Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, γιατί υπάρχει μια πολύ περίεργη ιστορία.